Πάμε να δούμε πώς ξεκουράστηκε για τελευταία ημέρα ο Ολυμπιακός, να το πω έτσι. Και αύριο αρχίζει την προετοιμασία του εν ώψη του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Να δούμε αγωνιστικά και όχι μόνο νέα. Μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νικόλα. Τι γίνεται? Καλά, σ' άκουγα πολύ για αυτή την καταγγελία. Ναι, για πες μου τη γνώμη σου. Να ξέρεις, δεν αφορά την UEFA. Αφορά μόνο τη FIFA. Γιατί όμως? Γιατί όλες οι ομάδες, ναι, το καλεντάρι ουσιαστικά είναι συμφωνημένο με την UEFA. Mm-hmm. Δηλαδή η ECA, η ECA που λέμε τέλος πάντων, το έχει συμφωνήσει το καλεντάρι με την UEFA. Οπότε δεν έχουν, να το πούμε, και έτσι κάποια κόντρα ή κάποια απέτηση από την UEFA. Και η FIFA πού τους χαλάει το γλυκό? Ο μόνος λόγος που έγινε ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Mm. Θα είναι διευρυμένο πλέον με 32 ομάδες και θα γίνει αρχισγενωμένες από τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Γιατί οκ, okay, και εκείνο θα είναι μέσα Ιουνίου με μέσα Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σου λέει, ξέρεις πώς θα ξεκουραστούν οι παίχτες. Ναι. Αλλά και απ' την άλλη να ήταν μόνο αυτό, τέλος πάντων. Οκ, οκ, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Όχι, γιατί το άκουγα. Ναι, ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αλλά οκ, okay, αφού εγώ νομίζω ότι και η UEFA έχει υπερβάλει λίγο. Ξεκάθαρα. Με τους αγώνες, αλλά εντάξει. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταία μέρα, όπως είπες και εσύ. Ναι. Ξεκούρασης. Από αύριο μεσημέρι επιστρέφουν στις προπονήσεις οι περισσότεροι, όχι όλοι βέβαια, ποδοσφαιριστές. Κάποιοι επέστρεψαν από σήμερα. Και λέω για τον Γιαζίτς και τον Ολιβέιρα, οι οποίοι πήγανε σήμερα στο Ρέντι, έκαναν έξτρα πρόγραμμα για να είναι έτοιμοι, να το πούμε και έτσι, για να φτάσουν, να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να φτάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα στο επιθυμητό επίπεδο και πιο κοντά στους συμπαίκτους, έτσι, για να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό σαν πολύ απαιτητικό μήνα που έρχεται. 21 ημέρες, 7 παιχνίδια. Μάθανα 3 ημέρες. Πολύ σημαντικά. Ναι, και πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, mm-hmm, γιατί έχει μέσα 2 ευρωπαϊκά, έχει μέσα μάτς πρωταθλήματος, έχει μάτς κυπέλου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι σε 3 διοργανώσεις, στις οποίες ο Ολυμπιακός τις 2 θέλει να κατακτήσει και στην άλλη θέλει να κάνει μια πολύ καλή πορεία, έτσι. Και έτσι εξηγείται και το τρίμερο ρεπό, νομίζω. Ναι, κυρίως ήταν για να, να ξεκουραστούν. Το κάνουμε deliver συχνά αυτό και για να αποφορτιστούν από τα αγωνιστικά ζητήματα, να φύγει λίγο το μυαλό τους, μωρέ, από το ποδόσφαιρο, να το πούμε και έτσι. Να περάσουν λίγο χρόνο με τις οικογένειές και να ηρεμήσουν. Είναι λογικό. Mm-hmm. Καλή κίνηση, σωστή και ωραία, κατά τη γνώμη μου, αυτή από τον Γιαζίτση και τον Ολιβέιρα. Γιατί και οι δύο καταλαβαίνουν ότι πρέπει να φτάσουν σύντομα σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο για να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό, γιατί είναι και οι δύο σε θέσεις που ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, έτσι. Δηλαδή στο 10 παίζουν κυρίως, σαν δεύτερο φορ. Εξτρέμ ενδεχομένως ο Γιαζίτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα τον δούμε αρκετά και εξτρέμ. Ναι. Οπότε, επειδή και ο Ολυμπιακός δημιουργικά, ναι, μπορεί να έχει ανέβει πλέον η απόδοσή του και να έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά από την άλλη δημιουργικά ακόμα έχει τα θεματάκια του Ολυμπιακός, έτσι. Δεν είναι ότι τα έχει όλα λύσει με τρεις εμφανίσεις, αυτές οι τρεις καλές εμφανίσεις την τελευταία εβδομάδα. Γιατί αν δούμε ότι δεν σκοράρει, όταν δεν σκοράρει Αλκάμπη, δεν μπαίνει εύκολα γκολ, όπως και να το κάνουμε δηλαδή. Ναι. Αύριο μεσημέρι λοιπόν η επιστροφή στις προπονήσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε, όπως λέω, και την αυριανή και τη μεθαυριανή, τις επόμενες προπονήσεις, για να πούμε για τους τρεις που έχουν προβλήματα. Ζέρσον, Τσικίνιο και Βίλιαν. Και Βίλιαν. Ναι, για να τους δούμε. Είναι, νομίζω, πάνε αρκετά καλύτερα. Mm-hmm. Πάνε καλύτερα, να το πω σωστά. Αλλά ας περιμένουμε για να δούμε τον βαθμό ετοιμότητάς τους. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ έρχεται να τους έχει και τους τρεις αρχής γενομένης με το Λεβαδιακό, για να έχουν και ρυθμό ενώ ψημάλουμε. Ναι. Και γιατί είναι και ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να εμφανίσει τα ίδια συμπτώματα, να το πω και έτσι, που εμφάνισε κόντρα στον Πανετολικό στο πρώτο μάτς μετά την προηγούμενη διακοπή. Ναι. Γιατί σωστό. Δεν θέλουμε πολύ όλα αυτά τα παιχνίδια να στραβώσουν. Και έχουμε δει φέτος στο πρωτάθλημα ότι εύκολο μάτς δεν υπάρχει. Και το κάνεις στο γήπεδο μόνος σου εύκολο. Σύν ότι ο Ολυμπιακός, Νίκο, μέχρι τώρα ό,τι αποτέλεσμα φέρνει στο ημίχρονο, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, έρχεται και στο τέλος. Δηλαδή, όσα μάτς έχει προηγηθεί πριν το ημίχρονο, τα έχει πάρει. Σόσα είναι ισοπαλία, σόσα χάνει στο ημίχρονο, όπως με τον Άρη, τα έχει χάσει. Και με τον Πανετολικό το 0-0 και με τη Λιόν που, εντάξει, okay, δεν κέρδισε στο ημίχρονο, 0-0 ήταν και τελικά έχασε πάλι. Οπότε αν δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο, δεν κερδίζει το μάτς μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Και έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Νομίζω σημαντικό, όπως είναι και το γεγονός ότι ο Μασούρας έπαιξε, έτσι, δύο παιχνίδια 65-70 λεπτά με την Εθνική και βρίσκει ρυθμό μέσα από τα μάτς αυτά. Εντάξει, ήταν σημαντικό για τον ίδιο.
να βρει ρυθμό νομίζω μετά τον τραυματισμό του, γιατί είχε παίξει λίγο. Είχε παίξει κάποια λεπτά ως αλλαγή και με την Πέραγκα και με τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν λίγο στα αυτά. Δηλαδή με την Πέραγκα μπήκε τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό έπαιξε γύρω στο 85, είχε μπει 86. Λίγο. Και καλό επίσης, πολύ θετικό νομίζω, ότι είναι ότι και ο Κάρμο επιστρέφει πιο γρήγορα, έτσι, από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Αφού λόγω καρτών δεν θα παίξει με την Αγκόλα στο αυριανό παιχνίδι. Ναι. Βέβαια, το ήμουν με τις Τάμενες που έπαιξε γι' αυτό το 2 σερή 90 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία στις 11 και το άλλο ήταν εξημερώματα σήμερα. 2 σερή 90 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία, αλλά είναι μεγάλο ταξίδι και επιβαρύνει όπως και αν το κάνουμε τόσο μεγάλο ταξίδι. Απεριμένουμε τους μικρούς, γιατί έχουν αύριο τελικό πρόκρισης, ναι, στην έδρα της Κροατίας. Η Ελπίδων, ναι. Ναι, η Ελπίδων. Δεν είναι ο Πακανέλος, είναι οι άλλοι πέντε. Βάζω μέσα και τον Αποστολόπουλο. Δηλαδή ο Αποστολόπουλος, ο Μπακούλας, είναι ο Κοστούλας, είναι ο Μουζακίτης, είναι ο Κουτσίδης και οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν κιόλας. Και αρκετούς από αυτούς υπολογίζει για την πρώτη ομάδα, έτσι. Ναι, όπως τον Κωστίνια, όπως τον Κωστίνια, είπα, τον Κοστούλα, ωραία. Όπως τον Κοστούλα, όπως τον Μουζακίτη. Και σιγά σιγά θα μπαίνει και ο Μπακούλας, είναι ο επόμενος. Ναι. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός αρχίζει από αύριο να μπαίνει σε μια κανονικότητα πάλι, να επιστρέφει μια κανονικότητα. Βέβαια αύριο δεν θα είναι όλοι παίκτες, έτσι. Θα είναι ο Κάρμο όμως, ε. Θα είναι ο Κάρμο, ναι, ναι, ναι. Θα είναι. Αυτό που πριν από λίγο θα είναι και ο Κάρμο, γιατί επιστρέφει νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο. Σημαντικό. Ακριβώς. Και δεν έπαιξε κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν έχει επιβαρυνθεί. Και περιμένουμε και τον Γιάρεμτσουκ που είναι στον πάγκο σήμερα, mm-hmm, για την Ουκρανία. Και κάπως έτσι γενικότερα, Νίκο, κινούνται τα πράγματα στο Ολυμπιακό. Mm. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για Λεβαδιακό. Πλέον θα βλέπουμε αρκετό κόσμο στο γήπεδο, γιατί εντάξει, ο κόσμος έχει αρχίσει πάλι να ζεσταίνεται, όπως είναι λογικό με τα τελευταία αποτελέσματα. Υπάρχουν και τα περισσότερα από 20.000 διαρκείας. Βέβαια. Που εντάξει, 10.000 εισιτήρια βαριά θα βγαίνουν και αναμένουμε έτσι πλέον, Νίκο, να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Θέλω να το δω εγώ, περιμένω με ενδιαφέρον να δω πώς θα εμφανιστεί μετά την νέα άδεια, να το πούμε και έτσι, ναι, που έχει δώσει ο Μεντιλίμπαρ. Αύριο παίζει, τελευταίος είναι αυτός που παίζει μαζί και με τους μικρούς, okay, και ο Ελκάμπι, έτσι. Με το Μαρόκο παίζουν εκτός έδρας με την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. Λογικά θα παίξει πάλι. Πλέον είναι βασικός τέλεχος. Εννοείται. Ναι, 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 ναι. Ήταν παράδοξο προχθές ότι βέβαια έβαλε 5 γκολ και δεν έβαλε κανένα. Ήταν μέσα φάση βέβαια, στις περισσότερες από αυτές. Αλλά θα μου πεις, ας κερδίζει και εδώ η ομάδα του και ας μην βρίσκει τόσο πολύ δύση, αλλά νομίζω δεν θα έχει κανείς πρόβλημα. Εννοείται. Ο Τρελοροντινέη πήγε με φανέλα Φορτούνη, στην Εθνική χθες. Είμαστε από αρκετούς, Φορτούνη. Εντάξει, μαθαίνει και ελληνικά, έχει μάθει αρκετά ελληνικά. Είναι παιδί που, και εκτός από ότι είναι πολύ προσιτό στον κόσμο, είναι διάθετος, δηλαδή η φανέλα χθες έσχασε με φανέλα Εθνικής με το 10 του Φορτούνη. Νομίζω ήταν την τελευταία εμφάνιση του Φορτούνη, σε εκείνο το φιλικό με τη Λιθουανία. Δεν ξέρω αν ήταν μήνυμα ότι πάρταν πίσω στην εθνική ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το έκανε τυχαία. Δε. Ναι, ναι, τυχαία. Εντάξει, καβαλέ καλό κι εγώ, αλλά εντάξει, είναι φοβερός τύπος, πραγματικά. Ναι. Ο Ροντινέη. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Νικόλα.